Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Χίου, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία όλων μας των αθλητικών εγκαταστάσεων, και ανοιχτών και κλειστών, σύμφωνα με την ΚΙΑ, η οποία εκδόθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι οι αθλούμενοι να προσκομίσουν για να μπορούν να επισκέπτονται ξανά τους αθλητικούς μας χώρους, να αθλούνται, να προπονούνται, σύμφωνα όπως σας είπα με την τελευταία οικία. Το άγνωστο απαραίτητο είναι ότι θα πρέπει να προσκομιστεί μια ιατρική γνωμάτευση, μια βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιής. Αυτή θα προσκομίζεται είτε απευθείας στην αρμόδια διεύθυνση του νομικού προσώπου, είτε στα σωματεία τους, οπότε τα σωματεία θα συγκεντρώσουν όλες τις ιατρικές βεβαιώσεις των ενδιαφερομένων αθλητών και θα τις φέρουν συγκεντρωτικά στην αρμόδια διεύθυνση αθλητισμού του νομικού προσώπου. Θέλω να γίνει κατανοητό σε όλους ότι αυτό το οποίο επιτρέπεται από τις 18 του μήνα είναι ατομική άθληση μόνο για μέλη ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων άνω των 13 ετών. Είναι συγκεκριμένη δηλαδή η απόφαση η οποία έχει ληφθεί, η κοινή υπουργική απόφαση, μόνο λοιπόν για αυτές τις περιπτώσεις αθλητών άνω των 13 ετών, όχι για το κοινό. Όχι δηλαδή για κάποιον ο οποίος θα ήθελε να πάει σε μια αθλητική εγκατάσταση και να κάνει μια ατομική προπόνηση εκείνος χωρίς να είναι μέλος σε κάποιο σωματείο. Αυτή λοιπόν είναι μια κατηγορία ατόμων η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει και πάλι όπως είπα στις αθλητικές εγκαταστάσεις μας. Αλλά με την προϋπόθεση προσκόμισης, επαναλαμβάνω, της βεβαίωσης ότι είναι κλινικά υγιής. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, για να γίνει αυτό και για να έχουμε όλες αυτές οι ιατρικές νοματεύσεις οι οποίες απαιτούν κάποιο χρόνο, είναι μια διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε και για να μην απασχολούμε και προσωπικό το οποίο θα είναι πάλι από τις δομές μας, γιατί θα χρειαστεί προσωπικό το οποίο θα κάνει μια καταγραφή εισερχομένων και εξερχομένων κάθε φορά. Στην καταγραφή αυτά θα υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με τον αθλητή ο οποίος εισέρχεται, ούτως ώστε αν έχουμε κάποιο κρίσμα κορονοϊού να μπορεί να γίνει η χλιλάτιση σε όλα τα άτομα τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει το χώρο μαζί με το συγκεκριμένο άτομο. Όπως σας είπα, θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό από τις λοιπές δομές μας και ιδιαίτερα από τους παιδικούς σταθμούς για να μπορεί να κάνει αυτή την γραφειοκρατική διαδικασία. Είμαι σε συνεννόηση με την Διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού, την κυρία Συνάκη, ούτως ώστε να δούμε ποιο προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και επαναλαμβάνω ότι για να είμαστε έτοιμοι και εμείς, αλλά και οι αθλητές μας, αποφασίσαμε χθες να λειτουργήσει όλες οι εγκαταστάσεις μας από 25 Μαΐου, από την ερχόμενη Δευτέρα, δίνοντας, όπως σας είπα, τον απαραίτητο χρόνο για όλο αυτό το διαδικαστικό κομμάτι, θα έλεγα. Όσο στο κολυμπητήριο, όπως έχω πει και σε προηγούμενη επαφή μαζί σας, γίνεται μια, θα έλεγα, γενναία συντήρηση αυτής της μεγάλης εγκατάστασης, και θα είμαστε έτοιμοι το συντομότερο δυνατό. Είμαι σε επαφή και με τα σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο Ιωνικό Κολυμπητήριο για να μπορεί να λειτουργήσει και αυτή η μεγάλη μας εγκατάσταση με πλήρη ασφάλεια, αλλά πάλι τις προϋποθέσεις τις οποίες είπαμε για τις ανοιχτές και κλειστές λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, αφού όλοι οι ενδιαφερόμενοι αθλητές, μέλη, επαναλαμβάνω, αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων άνω των 13 ετών, θα έχουν προσκομίσει κατά κύριο λόγο την ιατρική γνωμάτευση, η οποία θα υποδεικνύει ότι είναι κλινικά υγιής και θα μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα ατομικής άθλησης. Επίσης πρέπει να σας πω ότι επειδή μιλάμε για ατομική άθληση, ο κάθε αθλητής θα μπορεί να χρησιμοποιεί και μπάλα, αλλά μόνος του, χωρίς πάσες, χωρίς δηλαδή να υπάρχει ομαδική άθληση. Είναι καθαρή κοινωνική υπουργική απόφαση και πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους ότι μιλάμε για ατομική άθληση και τίποτα περισσότερο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Επαναλαμβάνω λοιπόν κλείνοντας ότι από 25 του μηνός Δευτέρα πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι έτοιμοι και ενδιαφερόμενοι και εμείς για να μπορούν να λειτουργήσουν πάλι τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Και ένα δεύτερο, ότι δεκτοί θα γίνονται και όλοι οι υποψήφοι, όπως είπαμε, των ΣΕΦΑΑ, των στρατιωτικών σχολών, των σχολών σωμάτων ασφαλείας, των υποψηφίων σύνοριο φυλάκων και σοφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι σε επόμενα διαστήματα, από τώρα που μιλάμε, θα κληθούν να υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες, οπότε και αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αθλητικές προεγκαταστάσεις για να κάνουν την προετοιμασία που εκείνοι κρίνουν για να είναι έτοιμοι για τις αθλητικές δοκιμασίες ως υποψήφιοι στις σχολές στις οποίες προανέφερα. Υπάρχει και ένα έγγραφο το οποίο εστάλει σήμερα από την αρμόδια διεύθυνση αθλητισμού του νομικού προσώπου προς την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο να μας γνωρίσουν τα άτομα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις κατηγορίες, ούτως ώστε και εμείς να κάνουμε μετά την ανάλογη διασταύρωση όταν θα έρχονται, για να μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε ότι όντως τα συγκεκριμένα άτομα θα συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, άρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις μας για την ατομική τους προπόνηση και προετοιμασία.